Η Ελένα Ακρίτα με δήλωσή της βάζει τέλος στα σενάρια ανεξαρτητοποίησης και μετέπειτα μετακίνησής της στο οικειοφορούμενο κόμμα Κασελάκη. Η κυρία Ακρίτα, που στήριξε στεναρά από την πρώτη στιγμή τον Στέφανο Κασελάκη, δηλώνει πως η κοινοβουλευτική έδρα ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια κατά των ανεξαρτητοποίησεων βουλευτών. Οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις μου για τον αντιδημοκρατικό τρόπο που λειτουργήσαν τα όργανα του κόμματος, παραμένω επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στήριξα τον τέος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανο Κασελάκη, από την πρώτη στιγμή. Η εκτίμησή μου στο πρόσωπό του δεν αλλάζει. Του εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα. Στην πολιτική μπήκα να προσφέρω. Η έδρα ποτέ δεν ήταν το ΔΕΛΕΑΡ. Ερώτημα παραμένει η τελική απόφαση του έτερου βουλευτή επικρατείας, Ναύαρχου Αποστολάκη, ο οποίος επίσης στήριξε από την αρχή τον Στέφανο Κασελάκη. Τα σενάρια για περαιτέρω ανεξαρτητοποίηση βουλευτών δίνουν και παίρνουν, την ώρα που η απώλεια μιας ακόμη έδρας θα ρίξει το ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023 επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ήταν η βούλησή του, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να είναι αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου. Όποιος ή όποια νοθεύει αυτή τη βούληση, την αλλάζει αυτή τη βούληση και αποφασίζει να αλλάξει τα δεδομένα, γιατί είναι και μια πολιτιακή αλλαγή. Η αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου έχει πολιτιακό ρόλο και θεσμικό ρόλο. Όταν αποφασίζουν κάποιοι να το αλλάξουν αυτό, προφανώς είναι ένα στίγμα το οποίο θα το έχουν για την υπόλοιπη. Μια κουβέντα για το ρεύμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Εξαγορές συνειδήσεων στο παρασκήνιο, όπως έκαναν αυτοί, εις βάρος του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, η σημερινή του ηγεσία. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει, γιατί έχουμε άλλες αξίες και άλλες αρχές. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν στην πίεση προς όσους συναδέλφους τους έχουν τάσεις φυγής, με τις καταγγελίες για ψευδή δήλωση περιουσιακής κατάστασης από τον Στέφανο Κασελάκη. Ωστόσο, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε πως τα στοιχεία για τις εταιρείες Κασελάκη που συγκέντρωσε ο Παύλος Πολάκης είναι στη διάθεση των αρχών. Αλλά ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όχι, κάνω έκκληση. Απευθύνουμε ανθρώπινα στους συναδέλφους που καθίσαμε πολλές ώρες στα έδρανα της Βουλής και ήπιαμε έναν καφέ και είπαμε δύο κουβέντες. Εάν πιστεύουν ότι μέχρι τώρα ή και τώρα αυτό που απομένει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό, είναι εκτός δημοκρατικού τόξου. Κρίμα είναι όσοι πιστεύουν σε αυτό το παραλληλικιστικό αφήγημα και κάνουν κακό. Όχι μόνο στη δημοκρατία την οποία υπερασπίζονται μονομερώς, λοιπόν, και είμαστε ηχοντικοί, κάνουν κακό και στην προοπτική της προοδευτικής παράταξης. Ο πρώην πρόεδρος πάντως, μετά τις καταγγελίες Πολάκη και άλλων για ανακριβή δήλωση υποθενέσχες, απαντά στην Κουμουνδούρου ότι ο ίδιος θα κινηθεί δικαστικά εναντίον όσων, όπως υποστηρίζει, τον σκοφαντούν. Τώρα που ολοκλήρωσαν το μεγάλο ρυφηφί από τον καράζ του Μπουζουξίδικου, δεν έχουν πια ανάγκη τα παιχνίδια εντυπώσεων με το ποθενέσχες μου. Ίσως ελπίζουν ότι με την κίνησή τους αυτή θα αποφύγουν τη δική μου προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών. Είναι πια αργά. Συνεχίζω κανονικά. Οι εκατέρωθεν βολές μπορεί να συνεχίζονται, ωστόσο η Κουμουνδούρου προσπαθεί να κλείσει τον κύκλο Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας όλο το βάρος στις εσωκομματικές εκλογές για νέο πρόεδρο. Ήδη το debate των τεσσάρων υποψηφίων ορίστηκε τις 20 του μήνα στη δημόσια τηλεόραση. Ενώ στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε χθες, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στο Στέφανο Κασελάκη.